Γεια σας φίλοι, δικοί μου, φίλοι των Παζλ και εχθροί και όποιος έχει βρεθεί εδώ κατά λάθος και αυτή τη στιγμή βλέπει αυτό το πράγμα. Δεν έχω γράψει κάποιο σενάριο για το πρώτο επεισόδιο αυτό. Τεστάρω λίγο να δω τι γίνεται, αν μπορώ να μιλήσω σαν άνθρωπος και γενικά αν μπορώ να συμπεριφερθώ normal μπροστά στην κάμερα μιλώντας για τα Παζλ που αγαπώ πάρα πολύ και έχω πάθει μία μούρλα από τον προηγούμενο Ιούλιο. Ας αρχίσουμε λοιπόν από τα βασικά, σαν μία εισαγωγή σε όλο αυτό το ζήτημα που μας απασχολεί πάρα πολύ, εμένα δηλαδή. Πέρυσι τον Ιούλιο δηλαδή του 2021, ήταν μία δύσκολη χρονιά, όπως και η προηγούμενη και η παραπροηγούμενη, αλλά η προηγούμενη, η παραπροηγούμενη και η τωρινή μας έχουν ξεσκίσει. Μέσα σε όλη αυτή την μούρλα αποφάσισα ότι είναι μια καλή ιδέα να πάρω ένα παζλ που είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω για να ασχοληθώ και να δω αν θα μ' αρέσει, αν θα περάσω καλά, αν είναι κάτι αυτό που να παίρνεις ένα παζλ, περνάς ωραία, τι καλά κτλ. Πήγα λοιπόν στο παιχνιδάδικο και είχε εκεί πάρα πολλά παζλ, με εντυπωσίασε το πόσα παζλ είχε, πίστευα ότι κανείς δεν κάνει παζλ πλέον, ποιος κατά κάνει παζλ, ποιοι είναι αυτοί οι περίεργοι άνθρωποι κτλ. Είχε πάρα πολλά παζλ, οπότε κατάλαβα ότι πολλοίς κόσμος κάνει παζλ μάλλον, γιατί αλλιώς γιατί να τα είχαν, θα είχαν, ξέρω, 5, 10. Είχε αυτά τα κλασικά, τύπου ποτάμια, δέντρα, μονόκερους, ζώα περίεργα, ζωγραφισμένα με αερογράφηση, διάφορα πράγματα. Αυτά τους πάντων κάποια στιγμή πέτυχα, είχε και κάποια, είχε ξέρω, Star Wars που μου αρέσαν, αλλά όχι όλα, θέλω να μου αρέσει και το λίγο το στυλ, ας πούμε, του ζωγραφίσεις κτλ. Λοιπόν, βρέθηκα μπροστά σε αυτήν εδώ την παράνοια. Αυτή την παράνοια. Και είπα, αυτό το puzzle είναι για μένα, γιατί ας πούμε θα μου πάρει και λίγο καιρό και θα το καταφέρω, ας πούμε, και είμαι πολύ έξυπνη, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, κάπως έτσι λειτουργήσε το ηλίθιο μυαλό μου και πήρα αυτό το puzzle που μετά από όλα αυτά τα puzzle που έχω κάνει δεν ξέρω γιατί το διάλεξα ως πρώτο, παρόλα αυτά πέρασα πάρα πολύ ωραία, είχα ένα τραπέζι γεμάτο, άρχισα, άμα δείτε εδώ, έχει κάποιες πριγκιπισούλες, ας πούμε, που είναι 3, 4, 5, 6, 7 πριγκίψες, 8, είναι τόσο πάντων λίγες, είναι ροζ, λες θα αρχίσω από τα ροζ, τα κάνεις, βλέπεις έχουν μία φυλά, η άλλη κάνει τις φτιάχνεις τέλος πάντων, δεν ξέρεις ακριβώς που είναι η καθεμία, τόσο πάντων κάπως το συμπεραίνεις, ωραία, μ' άρεσε όλη αυτή η διαδικασία, πήρα μετά, έφτιαξα τους γιώσιδες που ήταν πράσινοι, μετά η Λουίτζι λίγο και αυτή λίγο λιγότερη, μετά φτάσαμε στους Μάριους, η Μάρι είναι πάρα πολύ κτλ. Οπότε τελικά έχει ένα τραπέζι σαν του παρανοϊκού του δολοφόνου, από εδώ τα αυτιά, από εκεί τα καπέλα, από εδώ τα γάντια, παπουτσάκια, παπουτσάκια πηδιχτά, μουστακάκια έτσι, μουστακάκια γιουβέτσι. Ο γιώτας χαμός τελικά έβγαλε κάποιο νόημα όλο αυτό το πράγμα και πάρα πολύ ωραία πέρναγα, φανταστικά, και έτσι είπα τι ωραία που περάσαμε, αυτό είναι όντως μία δραστηριότητα που μπορώ πολύ ευχάριστα να κάνω και θα την κάνω, ας πούμε. Οπότε μετά, έχοντας πάρει πρώτα αυτήν εδώ την παράνοια, πήρα αυτήν εδώ την παράνοια, πάλι σε ένα θέμα που με ενδιέφερε και είναι Αστερίξ, είναι πολύ ωραία τα Αστερίξ, δεν ήμουνα ποτέ σαν τον αδερφό μου να μαζεύω, να διαβάζω μανιώδες κτλ, αλλά μου αρέσει πολύ. Και γίνεται πάλι εδώ ένα χάος, πάρα πολλές φάτσες, πάρα πολλά πράγματα. Λέω, μάλλον έτσι πρέπει να συνεχίσω εγώ κάνοντας τέτοια πράγματα. Πάει και αυτό πολύ ωραία, άμα δείτε κιόλας στα πρώτα αυτά puzzle. Τα έχω βάλει μέσα, κάτσε περίμενε για να φαίνεται. Είναι σε κομμάτια, δηλαδή το έφτιαξα μετά το έκανα σε κομμάτια, ας πούμε, που να τέριαζαν εδώ και είναι έτσι. Γιατί κάτι πίστευα, δεν πρόκειται ποτέ να κορνιζάρω παζλ, δεν έχει νόημα να κορνιζάρεις ένα παζλ, φαίνεται ότι είναι παζλ, δεν ξέρω,
Το κάνει ο κόσμος και δεν κατηγορώ κανέναν προφανώς. Αλλά εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό, γιατί αν ήθελα θα έπαιρνα μια φίσα και θα την κορνίζαρα και δεν θα φαίνονταν κιόλας ότι είναι puzzle. Το puzzle μου αρέσει να το φτιάχνω. Μετά δεν συμβαίνει κάτι. Πάντων, επειδή λυπόμουν τον κόπο μου, την πρώτη ήταν και αρχή, πλέον δεν λυπάμαι καθόλου τον κόπο μου. Θα σας εξηγήσω σε άλλη δόση τι εννοώ. Είναι το ταξίδι που μετράει και τα λοιπά. Πάει και αυτός μου έκανε αυτή τη δουλειά. Τρίτο puzzle, συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο του παρανοϊκού τύπου, εμένα δηλαδή. Simpsons, όλοι οι Simpsons που έχουν βρεθεί ποτέ σε επεισόδιο, whatever, όλοι με το πάρα πολύ, δηλαδή δεν είναι, το βγάζεις τα ματάκια σου, πολύ ωραία πέρασα επίσης και σε αυτό. Θα σας μιλήσω και πιο συγκεκριμένα σε άλλο επεισόδιο για αυτή τη μάρκα, The OP Puzzles, θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή πιο συγκεκριμένα, γιατί έχει λίγο περίεργα κομματάκια, περίεργο κόψουμε κτλ. Μια χαρά. Και τέλος πάντων, μέσα στο πολυλογό, βρισκόμαστε γύρω στα 50 puzzles αργότερα, συνεχίζω και παίρνω puzzle. Είναι η φάση της ηρεμίας μου και του διαλογισμού μου. Πολύ, πάρα πολύ ωραία περνάω. Με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Έχω αναπτύξει στο μεταξύ και διάφορα πλέον γούστα περί κομματιών, μαρκών. Αυτά τα κομμάτια είναι ωραία, αυτά τα κομμάτια είναι χάλια, ποιος έφτιαξε αυτό το puzzle και άλλα διάφορα τέτοια του τρελού. Οπότε αυτό είναι το νόημα γενικώς αυτής της σειράς που σκέφτηκα να βγάλω. Θέλω να μοιραστώ αυτό που ζω με τα puzzle, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το μοιραστώ με το σύμπαν, απελευθερώνοντας αυτά τα βίντεο στο YouTube. Έχω φτιάξει και ένα λογαριασμό στο Instagram, όπου εκεί πέρα θα ανεβάζω πιο μικρά βιντεάκια και κομματάκια από τα βίντεο αυτά, έτσι για να υπάρχει, γιατί είμαι ένα πολύ μοντέρνο κορίτσι που τα ξέρει όλα αυτά. Και αυτό, θα μιλάω για τα puzzle, την από ψάρα μου για αυτά. Θα γίνονται κάποια reviews μάλλον, έτσι από μόνη μου θα τα κάνω, περί διάφορων μαρκών και λοιπά, εμπειριών που είχα με τα puzzle. Τώρα θα σκέφτηκα, επειδή είναι δύο αυτά τα puzzle, είναι πολύ συγκεκριμένη σειρά και έχω πολύ συγκεκριμένα πράγματα να πω, πιστεύω, θα το κάνουμε αυτό έτσι τώρα σαν δείγμα για να καταλάβετε τι θα πλέω σε αυτό το κόσμο. Λοιπόν, δεν έχω πάρει ακόμα puzzle με τοπία, δάση, ποτάμια, λίμνες, cottages κλπ. Έχω πάρει κυρίως puzzle με πράγματα που με ενδιαφέρουν. Έχω πάρει μερικά που έχει, ξέρω εγώ, ήρωες της Marvel, ήρωες της DC, ξέρω εγώ, cupcakes έχω. Μου αρέσαν τα χρώματα, ας πούμε, ήταν ένα σχέδιο τύπου λίγο καρτουνέ, λίγο κάτι, μου αρέσουν πολύ αυτά, ειδικά άμα μου αρέσει το design, τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα, πολλά χρωματάκια, είμαι χρωματιστός τύπος γενικά. Λοιπόν, κάποια στιγμή έπεσα ψάχνοντας puzzle, γιατί στην αρχή, μετά αρχίσαν κάπως να στερεύουν τα πράγματα και έλεγα δεν υπάρχουν τόσα για τόσο συγκεκριμένα πράγματα, θα αρχίσω να παίρνω και από τα άλλα, να δούμε πώς θα τα πάμε, μου αρέσει να φτιάχνω βουνά, μπορεί να μου αρέσει. Τέλος πάντων, έπεσα πάνω σε κάτι puzzle Harry Potter και παρήγγειλα αρχικά, έλεγε και όλη την περιγραφή εκεί στο site, το συγκεκριμένο το πήρα από το The Game Rules από ό,τι θυμάμαι, το παρήγγειλα. Έλεγε ότι είναι premium quality το puzzle, είναι, πώς θα το πούμε, limited edition, δεν υπάρχει σε πολλά κομμάτια, παιδική παραγγελία κτλ. Ωραία, μια χαρά. Έρχεται το puzzle λοιπόν. Το πρώτο πολύ ωραίο που συμβαίνει είναι ότι έχει αυτό το τετράγωνο κουτάκι, το οποίο δεν είναι το συνηθισμένο κουτί επιτραπεζίου, ας πούμε, επιτραπέζιου, το κλασικό, το οποίο βολεύει βέβαια, γιατί αδειάζεις τα κομμάτια σου στο καπάκι και έχεις ένα χώρο, τέλος πάντων, σχετικά άνετο να ψαχουλεύεις και να ψάχνεις και να περνάς ατελείωτες ώρες ευτυχίας. Έχει αυτό το πολύ ωραίο σιρταράκι. Έχει εδώ ένα
υφασματάκι, ωραίο, το τραβάς, είναι σιρταράκι, έχει μέσα τα κομμάτια και έχει και εδώ την εικονίτσα από εδώ, δηλαδή κοιτάς και φτιάχνεις. Είναι η πιο μεγάλη που υπάρχει, γιατί εδώ έχουμε μόνο ένα μέρος της εικόνας, εδώ έχουμε όλη την εικόνα, αλλά είναι πολύ μικρούλα, οπότε αυτό σε σχέση με αυτό το βλέπεις και κάτι κάνεις, ας πούμε. Αρχικά εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ με τα κομμάτια. Είναι πάρα πολύ λεπτά, αλλά είναι πάρα πολύ γερά. Έχουν ένα πολύ ωραίο μαύρο ματ φινίρισμα πίσω. Και είπα, εδώ είμαστε. Όντως είναι φανταστική αυτή η ποιότητα. Είναι και λίγο σαν... έχουν άλλο ήχο από τα λίγο πιο τσουμποτά κομμάτια. Λίγο σαν πλαστικό, δεν είναι πλαστικό, αλλά λίγο σαν πλαστικό, έτσι έχει την αίσθηση. Είναι πολύ, 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 πολύ στιβαρά, δηλαδή δεν παίζει να βρεις, ας πούμε, λίγο τσακισμένο κομμάτι εδώ μέσα. Το πρόβλημα είναι ότι είναι τύπου 5 διαφορετικά είδη κομματιών, δηλαδή έχει αυτό που έχει, αυτό εδώ ξέρω εγώ. Συγγνώμη, δεν ξέρω, φαίνεται, το κάνω έτσι αντακαλυντικά. Έτσι δεν τα κάνουνε. Αυτό, έχει αυτό. Καταλαβαίνει, είναι όλα το ίδιο μέγεθος και έχουν πολύ συγκεκριμένες άκρες και πολύ συγκεκριμένες πτυχώσεις. Είναι τύπου 4-5 διαφορετικά είδη, τέλος. Επίσης, όταν βρίσκεις δύο κομμάτια που ταιριάζουν, επαφίεσαι στο χρώμα και στο σχέδιο, γιατί αλλιώς ταιριάζουν πάρα πολλά κομμάτια με πάρα πολλά κομμάτια, γιατί είναι απλά κομμένα για να ταιριάζουν σχεδόν όλα με όλα. Οπότε, αν δεν υπάρχει κάποιος... συγκεκριμένος χρωματισμός, σχέδιο, γραμμές κτλ. Εκεί την πάτησες πάρα πολύ. Θα σας εξηγήσω σε πάρα πολύ λίγο τι σημαίνει αυτό. Πολύ ωραία πέρασαμε αυτό το puzzle. Δεν χάρηκα τόσο πολύ τελικά για την ποιότητα, γιατί δεν κλικάρανε πολύ καλά τα κομμάτια μεταξύ τους. Ήταν έτσι πιο χαλαρό το πράγμα. Αλλά ήταν αρκετά ευχάριστο και πολύ ωραίο το σχέδιο. Πάρα πολύ μ' άρεσε. Και μετά είπα, θα πάρω τώρα επόμενο. Να δω τι έχει αυτή η σειρά και είχε εδώ το My Rounders Map. Τσουουουπ. Το οποίο είναι πανοράμα, είναι δηλαδή έτσι ένα μακρινάρι ωραίο. Ανοίγουμε πάλι εδώ το σιρταράκι και τι παρατηρούμε με το που το ανοίγουμε. Έχουμε, συγγνώμη, έχουμε πάλι αυτό. Αυτό εδώ είναι για να φτιάξει αυτό το πράγμα. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Γιατί αυτό είναι καφέ. Καταρχάς, πέρα από το κάποια ονόματα που βγάζουν νόημα, όλα τα υπόλοιπα είναι τύπου λόρεμ ύψουμ, έτσι. Δεν γράφει κάτι. Είναι λαμπουρνέζικα. Οπότε δεν έχει τίποτα. Θα δω αυτή τη λέξη, θα βρω την επόμενη μέσα σε αυτό το χαμό κομματιών που είναι όλα καφέ με γραμματάκια, πολύ μικρά και γραμμούλες περίεργες. Όχι. Δεν παίζει άνθρωπος να φτιάξει αυτό το puzzle σε λιγότερο από, ξέρω, ένα-δύο χρόνια, δεν ξέρω πόσα. Μιλάω πολλά, τώρα λέω και υπερβολές, δεν θα καταλάβετε. Μπορεί να κάνει super genius puzzle, πρέπει να το δει αυτό και να πει μισό λεπτό, το φτιάχνω σε δύο ώρες. Δεν ξέρω, εγώ όχι. Δεν πέρασα καλά με αυτό το puzzle. Κάθε φορά που καθόμουν να το φτιάξω, απορούσα με τον εαυτό μου. Δεν το πιστεύω και το έλεγα, δεν το πιστεύω ότι κάθομαι και κάνω αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Δεν ήθελα να το αφήσω όμως. Έλεγα, γιατί το αφήνω, εκεί δεν ξέρω, παράνοια. Και όταν το τελείωσα τελικά, το τελείωσα και ήταν και σωστό, δεν το πίστευα ότι, ακόμα δεν το πιστεύω ότι έκανα αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω, έχω όμως τις φωτογραφίες, το έχω κάνει, είναι γεγονός. Δεν ήταν, δεν πέρασα καλά. Μου βγήκαν τα ματάκια, κατέληξε ο άντρας μου να μου τυπώνει. Να βρίσκει μια high resolution εικόνα του συγκεκριμένου artwork, το έβαλα στο laptop και κάπως έτσι μπορούσα να βρω κάποια κομμάτια τουλάχιστον που πηγαίνουν στο περίπου και να γίνει δουλίτσα. Πάρα πολύ ωραίο artwork, πάρα πολύ ωραίο να το έχεις, να το καδράρεις μάλλον αυτό, πάλι θα έλεγα όχι σε puzzle, πάρ' το κανονικά. Είναι υπέροχο, πανέμορφο, δεν πέρασα καλά με αυτό το puzzle όμως, σαν puzzle δεν θα το συνέστηνα, δεν το συστήνω τέλος πάντων. Αν θέλετε να δείτε τη συγκεκριμένη ποιότητα, να τη δοκιμάσετε και αυτά και να κρίνετε μόνοι σας, θα έπαιρνα το Quibbler
που τρώγεται, δεν σου βγαίνουν τα μάτια, περνάς ωραία, δεν απορείς τι κάνεις με τη ζωή σου, τουλάχιστον όσο κάνεις puzzle και λοιπά, το οποίο είναι και στόχος να μην απορείς τι κάνεις με τη ζωή σου, όσο κάνεις puzzle, λες, κάνω puzzle, γαμάτι, γαμάτος, γαμάτο κλπ. Κάπως έτσι θα πάνε τα, μάλλον τα επεισόδια αυτής της σειράς, σχετικά με τα puzzle και την αποψάρα μου για αυτά. Έχω αρχίσει να σχηματίζω κάποια άποψη για μάρκες, ακόμα και μάρκες που δεν έχω πάρει πάρα πολλά puzzle, θα σας πω κάποια πράγματα, θα είναι μικρούλια μάλλον τα επεισόδια, όση ώρα δηλαδή μας πήρε να μιλήσουμε για αυτά. Τα Harry Potter, μάλλον, θα τα προσπαθήσω έτσι να τα κάνω ομαδούλες, για να υπάρχει ένα θέμα και να μην γίνεται χαμός πληροφορίας, βαριέστε, τα κλείνετε κλπ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Υπάρχει λογαριασμό στο Instagram που λέγεται Puzzle in a Bag, puzzle δηλαδή σε μία τσάντα. Εκεί πέρα θα ανεβάζω και μικρότερα βιντεάκια, δεν θα ανεβάζω αυτά, θα ανεβαίνω μόνο στο YouTube, αλλά θα ανεβάζω μικρότερα βιντεάκια, είτε με αποσπάσματα από αυτά, είτε με ερωτησούλες που γίνονται και μπορούν να απαντηθούν γρήγορα, ή κάτι που θεωρώ ότι μπορεί να είναι αστείο και γελίο, μου αρέσουν τα αστεία και γελία πράγματα. Οπότε κάπως έτσι θα αρχίσει να πηγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα ενδιαφέρεται κανείς, παρόλα αυτά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φάση με τα puzzle, περνάω πάρα πολύ ωραία και έχω πορωθεί και δεν βλέπω να ξεπορώνομαι σύντομα. Οπότε πιστεύω ότι έχω διάφορα πράγματα να πω, θα δούμε πόσα θα έχω, ελπίζω να μην κάνω τρία επεισόδια και να πω τα είπα τώρα όλα που θέλω, βαρέθηκα κτλ. Γιατί είναι κάτι τόσο που θέλω να το μοιραστώ, μπορεί κάποιος να αρχίσει να κάνει puzzle και να περνάει τόσο υπέροχα όσο περνάω εγώ, το οποίο είναι πολύ ευχάριστο για οποιονδήποτε να περνάει υπέροχα κάποιες ώρες από την μέρα του, από τη ζωή του, από το μήνα του κτλ. Αυτά, θα δούμε αν θα κάνει κάποια εμφάνιση ο Έλιοτ σε αυτή την εκπομπή, αυτή τη στιγμή ροχαλίζει στον εκεί καναπέ, οπότε δεν μπορώ να σας τον δείξω. Όσοι με ξέρετε, ξέρετε τι είναι ο Έλιοτ, είναι ένας μακρύς τύπος με πολύ μακριά αυτιά, πολύ αστείος. Συνήθως έρχεται όταν κάνω puzzle κάθε δίπλα μου, οπότε μπορεί να τον δείτε. Ελπίζω να μην βαρέσατε μπιέλες βλέποντας αυτό, να μην ρίξατε ντομάτες στο λάπτοπ σας, στην οθόνη σας και το χαλάσατε και να μην με βρίσετε την επόμενη φορά που θα με δείτε, αν με δείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όποιον κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος αυτού του υπέροχου και φοβερά consistent επεισοδίου και θα τα πούμε στο επόμενο ή ποτέ ή κάποια στιγμή τέλος πάντων που θα είναι αναπόφευκτο και το σύμπαν θα έχει αποφασίσει αυτό. Πρέπει να σταματήσω να μιλάω, σας φιλώ πολύ, τα puzzle γαμάνε. Μάλλον αυτό πρέπει να το πιάσω, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, θα τα μάθω όλα και θα αρχίσω να τα κάνω πιο σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σας!